Κοντά μας έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό από ένα ξεχωριστό πόστο. Δεν είναι ούτε παράγοντας, ούτε αθλητής. Είναι ένας συνάδελφος, αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω συνάδελφο ή δάσκαλο της δημοσιογραφίας, ο Νίκος Κατσαρός, που είναι διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Mega Channel. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Αγγελίδη, και είναι και εμένα χαρά μου να βρίσκομαι εδώ σε αυτό το πρόγραμμα που απευθύνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, στους ομογενείς που βρίσκονται εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Πείτε μου, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι, δεν είναι η πρώτη, είναι νομίζω η τέταρτη. Έχω έρθει άλλες τρεις φορές. Την πρώτη φορά δεν ήμουν απεριστικός. Καλύψαμε με το Μέγκα την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 1984. Έμεινα εκεί ως αρχηγός της τηλεοπτικής αποστολής της ελληνικής τηλεόρασης, της ΕΡΤ τότε, για 20 μέρες και συνέχεια πέρασα και από τη Νέα Υόρκη, έμεινα 3-4 ημέρες. Μετά ξαναπέρασα όταν γύριζα από το Μέξικο, από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού το 1986. Και η τρίτη μου φορά ήταν τον περασμένο Νοέμβριο που πήγα στο Las Vegas για να καλύψουμε την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αρχίζει τώρα. Και αυτή βέβαια είναι η τέταρτη. Σε αυτή την επίσκεψή σας στη Νέα Υόρκη, πείτε μου ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας από τους ομογενείς. Και λέω Νέα Υόρκη γιατί ο κλοιός των ομογενών πιο πολύ από Las Vegas και τις άλλες πόλεις που επισκεφτήκατε είναι εδώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να. Δεν έχω σχηματισμένη γνώμη. Έχω γνωρίσει βέβαια πολλούς Έλληνες. Οι οποίοι όμως είναι από διάφορα, τα λέγαμε, στρώματα ηλικίας. Βλέπω ότι οι νεότεροι έχουν πάρα πολύ μεγάλη επαφή με την πατρίδα. Σχεδόν δεν καταλαβαίνεις αν μιλάς σε ανθρώπους που ζουν στην Αμερική ή σε ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Για μένα τουλάχιστον είναι το ίδιο. Βέβαια, οι παλιότεροι διαπιστώνεις ότι έχουν αποκτήσει μια νοοτροπία και αμερικανική. Είναι αυτό που λέμε μισή Έλληνες, μισή Αμερικανοί. Αλλά βλέπω όμως ότι σε όλους η συνείδηση της πατρίδας είναι έντονη και η αγάπη για την πατρίδα είναι έντονη. Ακόμα και στους παλιότερους που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Αμερική. Έχετε 30 χρόνια στο χώρο της δημοσιογραφίας, αυτό το λειτουργήμα. Πείτε μου τι έχετε αποκομίσει από την καριέρα σας. Από την καριέρα μου θα μπορούσα να πω ότι έχω αποκομίσει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Κάνω μια δουλειά που την αγαπάω πάρα πολύ και ίσως είμαι ευτυχής γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν στη ζωή τους ενδεχομένως να κάνουν αυτό που αγαπούν και θέλουν. Εγώ είχα την τύχη και την ευκαιρία να το κάνω. Συνεπώς, το γεγονός ότι αγαπάω αυτή τη δουλειά πάρα πολύ, αυτόματα σημαίνει ότι μου έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Βεβαίως, αντιμετώπισα και πάρα πολλές δυσκολίες, οι οποίες όμως πιο πολύ με κέντριζαν το ενδιαφέρον ή ακόμα και ακόμα, τολμώ να πω, με διασκέδαζαν παρά με απογοήτευσαν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη άνοδος στα ιδιωτικά κανάλια, τα τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδας. Θα ήθελα να μου κάνετε μερικές συγκρίσεις. Έχετε ζήσει και τις δύο καταστάσεις, και την κρατική τηλεόραση και την ιδιωτική τηλεόραση. Κάντε μου μερικές συγκρίσεις και πού βρίσκεται, σε ποια στάθμη βρίσκονται αυτές οι δύο διαφορετικές. Καταρχήν, επειδή μας ακούν Έλληνες οι οποίοι ζουν στην Αμερική, θα πρέπει να ξεχάσουν αντίστοιχες συγκρίσεις που υπάρχουν εδώ στην Αμερική. Όταν μιλάμε για Ελλάδα, η διαφορά μεταξύ των κρατικών καναλιών και των ιδιωτικών είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Τα κρατικά κανάλια έχουν δύο πάρα πολύ μεγάλα μειονεκτήματα. Το ένα είναι η εξάρτηση που υπάρχει από την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς ποτέ δεν μπόρεσε να σταματήσει και ούτε νομίζω ότι είναι εύκολο να σταματήσει. Και το δεύτερο είναι η γραφειοκρατική δομή και οργάνωση που έχουν αυτά τα κανάλια. Λειτουργούν σαν δημόσιες υπηρεσίες, σαν υπουργεία, σαν δημόσιοι οργανισμοί. Πράγμα που όσοι ξέρουν στοιχειοδός από τηλεόραση είναι καταστροφικό, ας πούμε, για έναν τηλεοπτικό σταθμό που είναι ένας σταθμός παραγωγικός. Για το δικό σας το κανάλι, το Mega Channel, πείτε μου. Το δικό μας το κανάλι, όπως ίσως ξέρουν όσοι μας ακούν και ενδεχομένως εσείς οπωσδήποτε, ήταν το πρώτο ιδιωτικό κανάλι που λειτουργήσε στην Ελλάδα. Αυτό του απέφερε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, διότι ο σταθμός που θα έβγαινε πρώτος σίγουρα θα έπαιρνε πάρα πολύ κόσμο με το μέρος του, όπως και έγινε. Και αυτό γιατί ο κόσμος ήταν απογοητευμένος από τα κρατικά κανάλια. Συνεπώς, η πρωτιά αυτή αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για το Μέγκα, το οποίο Μέγκα νομίζω ότι το διατήρησε αυτό το πλεονέκτημα. Παραμένει πρώτο σε θεαματικότητα, με πολύ μικρές διαφορές από τον Αντένα. Γίνεται μια πάλι μεταξύ μας, καλώς εννοούμενη πάλι. Ένας καλός ανταγωνισμός. Εν πάση περιπτώσει, τα δύο αυτά κανάλια είναι στην πρώτη θέση, με πολύ μικρή διαφορά το ένα από τα άλλα. Και νομίζω ότι το Μέγκα οπωσδήποτε άνοιξε νέους δρόμους στην ελληνική τηλεόραση και αυτό έχει γίνει αντιληπτό από τους τηλεθεατές και γι' αυτό το προτιμούν.
Πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών, των ιδιωτικών και των κρατικών, προσφέρει θετικό έργο στον τηλεθεατή? Ασφαλώς, πάρα πολύ θετικό. Η ποιότητα των τηλεοπτικών προγραμμάτων που δίνονται πια στον Έλληνα τηλεθεατή είναι πάρα πολύ καλύτερη. Δεν μιλάω για την ποσότητα, γιατί καμιά φορά η ποσότητα μπορεί και να είναι μειονέκτημα. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ο οποίος σε γενικές γραμμές είναι εποφελής για τον τηλεθεατή, αλλά και για τα κανάλια, διότι η μάχη για την πρωτιά στη θεματικότητα αναγκάζει και περισσότερα χρήματα να ξοδεύουν οι σταθμοί. Και όπως ξέρουμε, η τηλεόραση σημαίνει χρήμα. Η καλή τηλεόραση. Καλά τα πάμε τώρα για την τηλεόραση και λοιπά. Ας περάσουμε στο δικό μας, τον ειδικό χώρο, τον αθλητικό. Τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να επιτύχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εδώ στο παγκόσμιο κύπελο? Είναι μια ερώτηση που την κάνουμε όλοι ο ένας τον άλλον. Εμείς που είμαστε κοντά στους παίχτες και αυτό το διάστημα συζούμε, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, είμαστε από το πρωί στο βράδυ μαζί στο ξενοδοχείο. Οι φίλαθλοι σε εμάς, οι φίλαθλοι στους παίχτες, και κανένας δεν μπορεί να δώσει μια κατηγορηματική απάντηση, γιατί έχουμε πάρα πολλά καινούργια στοιχεία. Είναι πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα μετέχει σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα βρίσκεται σε μια τέτοια ξεχωριστή αποστολή. Και λέω ξεχωριστή γιατί έχει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία. Είναι μια αποστολή που χρειάζεται να μείνουν οι παίχτες σε ένα ξένο μέρος για 40 μέρες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι μια αποστολή που χρειάζεται η ομάδα να μείνει σε μια χώρα με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Όλες αυτές οι πρώτες εμπειρίες δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστούν από τους παίχτες. Εάν το βάλουμε το πράγμα σε καθαρά αγωνιστικά πλαίσια και ξεχάσουμε ότι μπορεί να επηρεαστεί η ομάδα από αυτούς τους παράγοντες που είπαμε, μακρόχρονη παραμονή, κλιματολογικές συνθήκες και τέτοια, νομίζω ότι η ομάδα μας με λίγη τύχη, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση στα τρία αυτά παιχνίδια που έχει να δώσει στον πρώτο γύρο, γιατί αυτά είναι το κλειδί, ίσως να μπορέσει να πάρει 2-3 βαθμούς, να πάρει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου, δεύτερη ή τρίτη, και να περάσει την επόμενη φάση, πράγμα που θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό το πράγμα υπάρχουν πιθανότητες να συμβεί, υπό τις προϋποθέσεις όμως που σας είπα. Από τη δική σας πλευρά, ποια πιστεύετε ότι είναι η δυσκολότερη αντίπαλός μας? Δεν μπορεί κανείς να πει κατηγορηματικά. Και οι τρεις ομάδες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι γνωστές και συγχρόνως άγνωστες. Για την Ιγυρία πήραμε μια ιδέα βλέποντάς την να παίζει στο Αφρικανικό Πρωτάθλημα πριν ένα μήνα, και συγχρόνως για αυτό το Αφρικανικό Πρωτάθλημα πήραμε μια ιδέα όταν έπαιξε η εθνική μας φιλικό με το Καμερούν πριν ένα μήνα περίπου. Είναι ομάδες που βασίζονται στη φυσική κατάσταση, στη δύναμη, στην ταχύτητα. Δεν έχουν πείρα και, έχουν αυξομοιώσει την απόδοσή τους. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί απέναντί μας και πώς θα μπορέσουν οι παίχτες μας να αντιδράσουν σε μια ομάδα με τόσο μεγάλη δύναμη. Αν και είναι σε καλή κατάσταση και οι δικοί μας οι παίχτες. Την Αργεντινή την ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Είναι ένας αντίπαλος δύσκολος. Μια ομάδα δεμένη με παίχτες που παίζουν από πολύ καιρό μαζί. Ίσως λιγότερο ξέρουμε τη Βουλγαρία. Όσο και αν φανεί παράξενο, έχουμε πολύ καιρό να αντιμετωπίσουμε τους Βούλγαρους παρά το γεγονός ότι είναι γείτονές μας στα Βαλκάνια. Ξέρουμε βέβαια ότι έχουν δύο πάρα πολύ καλούς παίχτες, το Στόιτσκοφ και τον Κωνσταντίνοφ, που είναι από τους καλύτερους κυνηγούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να κάνεις πρόγνωση. Είναι θέμα ημέρας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ελπίζουμε να βρεθούμε σε αυτή τη μέρα. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, και από ό,τι βλέπω τα παιδιά όλα προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο τους ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση την ώρα και την ημέρα που χρειάζεται. Το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές είναι καλό? Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ τους ζω από κοντά, όπως σας είπα, μένουμε μαζί στο ίδιο ξενοδοχείο, είμαστε από το πρωί στο βράδυ μαζί. Δεν υπάρχει κανενός είδους ούτε υπόνοια αντιπαράθεσης. Αυτοί οι παίχτες, όπως ξέρετε, ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Το πρωτάθλημα μπορεί να έρχονται σε αντίθεση, μπορεί να παίζουν αντίπαλοι. Αλλά εδώ είναι σαν να είναι όλοι από μια ομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σύμπνοια, και αυτό βέβαια οφείλεται και στον Αλκέρα τον Παναγούλια, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός ψυχολόγος και είναι ίσως μοναδικός στο να κρατάει ένα ωραίο κλίμα μέσα σε μια ομάδα. Το βασικό στάδιο προετοιμασίας, οι εγκαταστάσεις και αυτά έχουν θετικό χαρακτήρα? Πώς τα είδατε? Είναι θετικό το γεγονός ότι είναι κοντά στην ομογένεια η ελληνική αποστολή? Σίγουρα τους δημιουργεί μια αίσθηση οικείου περιβάλλοντος, την οποία χρειάζονται. Όταν μια αποστολή χρειάζεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, να μείνει 30-40 μέρες μακριά από την πατρίδα, το να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου βλέπει, ακούει Έλληνες, τις συμπαρίστανται οι Έλληνες, συναναστρέφονται με Έλληνες, οπωσδήποτε μειώνει αυτή την
την νοσταλγία που θα δικαιολογημένα θα μπορούσε να αισθανθεί αν ήταν σε μια άγνωστη χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχει και ο κίνδυνος, ας το πω σε εισαγωγικά, να γίνει λίγο αυτή η οικειότητα, να δημιουργήσει ένα κλίμα, πώς να πω, χαλάρωση στους παίχτες, να ασχολούνται ίσως λίγο περισσότερο με συνεντεύξεις, με κουβέντες, με δηλώσεις, παρά με την καθεαυτό δουλειά τους, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι, προπονούνται δύο φορές την ημέρα. Ίσως και εκεί που είμαστε στο Garden City είναι λίγο πιο απομονωμένα τα πράγματα, πιο ήσυχα, πιο ωραίο το περιβάλλον και δουλεύουν συγκεντρωμένοι, ας πούμε, και με όρεξη. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με διάφορες επιτροπές, οργανώσεις, το πανεπιστήμιο, σε κάποια στιγμή θα θέλατε να το σχολιάσετε? Θα προτιμούσα να μην τα σχολιάσω. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα, με την κάποια εμπειρία που έχω από τόσα χρόνια στη δουλειά και από την συμμετοχή μου σαν δημοσιογράφος σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, βλέπω ότι δυστυχώς μεγαλοποιούνται πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία και δεν θα έπρεπε να αγγίξουν ούτε τους παίκτες ούτε τους συνοδούς της ομάδας. Τελικά πιστεύω ότι μετά τις πρώτες αντιδράσεις των πρώτων ημερών οι παίχτες μάλλον έχουν μείνει έξω από αυτή την ιστορία, δεν επηρεάζονται από αυτά τα οποία έγιναν καλός ή κακός, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικά όμως θα έλεγα ότι υπάρχει μια τάση μεγαλοποίησης όλων αυτών των διαφορών που δημιουργήθηκαν. Όλες αυτές οι διαφορές δημιουργήθηκαν, για να είμαι ειλικρινής, από την απειρία. Είναι μια ιστορία που πρώτη φορά αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα, και δεν είναι να αντιμετωπίζει μόνο η εθνική ομάδα, είναι να αντιμετωπίζουν οι υπουργοί, οι σπόνσορες, οι τηλεοράσεις. Όλοι. Και είμαστε όλοι λίγο προτάρηδες. Και γι' αυτό γίνονται αυτά. Ας φύγουμε από την εθνική ομάδα και ας γυρίσουμε λίγο στην πατρίδα μας, να νομίσουμε τουλάχιστον ότι βρισκόμαστε εκεί πέρα. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι των ομάδων σπατάλη, ας τη χαρακτηρίσω μέσα σε εισαγωγικά, πολλών εκατομμυρίων. Πιστεύετε ότι ίσως οι ελληνικές ομάδες σε επίπεδο σωματείων θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της εθνικής ομάδας και να κάνουν μια αξιόλογη πορεία στην Ευρώπη? Δεν είναι ακριβώς αυτό. Απλώς, όπως ξέρετε και ξέρουν και οι Έλληνες οι φίλοι που μας παρακολουθούν, οι πρωταγωνιστές του ελληνικού πρωταθλήματος είναι συνήθως τρεις, το πολύ τέσσερις ομάδες. Βασικά είναι οι τρεις μεγάλοι που λέγαμε παλιά και που ισχύει και τώρα, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Οι τρεις αυτές ομάδες, φέτος η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα για τρίτη χρονιά. Αυτό μοιραία προκαλεί μία διάθεση απάντησης από τους άλλους δύο μεγάλους. Το ότι ο Ολυμπιακός είναι πόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα? 8 χρόνια, και ο Παναθηναϊκός άλλα 4. Είναι κάτι το οποίο δεν το δέχονται οι οπαδοί των δύο αυτών μεγάλων συλλόγων. Αυτή η πίεση των οπαδών οδήγησε τις ηγεσίες των συλλόγων, του Παναθηναϊκού λιγότερο, του Ολυμπιακού περισσότερο, να κάνουν μια μεταγραφική αντεπίθεση για να μπορέσουν να ξαναπάρουν το προβάδισμα. Και γι' αυτό έγινε αυτός ο τζίρος εκατομμυρίων φέτος. Γίναν άλλωστε και μεταγραφικές κόντρες, όπως με την υπόθεση του Αλεξανδρή που μεταπήδησε από τον Ολυμπιακό από τον ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, και του Κωστή που τον ήθελε ο Ολυμπιακός και τελικά τον πήρε η ΑΕΚ. Νομίζω ότι και αυτό είναι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας αντίδρασης του Ολυμπιακού και λιγότερο του Παναθηναϊκού να αποσπάσουν τα πρωτεία από την ΑΕΚ, η οποία τα κρατάει τώρα για 3 χρόνια. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε την συνέντευξη, γιατί έχετε να πάτε και στην Αρχιεπισκοπή που σας περιμένει ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ στο κανάλι 65 και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια άλλη φορά, ίσως και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.